Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο έχει κρυθεί ακατάλληλο. Οι αίθουσε διδασκαλία απελπιστικά μικρέ, το προάβιο ανύπακτο και όλα αυτά σε καθαρά ωφέλιμο χώρο 150 τετραγωνικών μέτρων. Κάτι που αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα δύο τετραγωνικά ανά άτομο. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κινήσει διαδικασίε ώστε να προλάβουμε τη λήξη του μισθώματο. Ε, Δυστυχώ αυτό δεν έγινε εφικτό. Έγινε παράταση από το Δημοτικό Συμβούλιο του ισχύοντο συμβολέου χωρίς να υπάρχει απόφαση για Επιτροπή Καταλληλότητας. Από Επιτροπή Καταλληλότητας. Το σχολείο δεν έχει ούτε πυρασφάλεια, ούτε ε, σεισμικό κίνδυνο, δεν έχει τίποτα από αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή στέλνουμε τα παιδιά μας σε ένα χώρο τον οποίο δεν πληρεί καμιά προϋπόθεση, καμιά συνθήκη ασφαλείας. Στι 15 Φεβρουαρίου, ο Εισαγγελέα κάλεσε του περισσιακού παράγοντες του Δήμου, στου οποίου έδωσε προφορική εντολή για μετεγκατάσταση του σχολείου σε ένα καταλληλότερο κτίριο εντό 45 ημερών. Εδώ έχουμε μια διοίκηση που έχει προπάρξει, κ. Λαβαζανίδη, υπάρχει μια διοίκηση Σούλα, υπάρχει μια αντιδημαρχία του κ. Καμαρινού, υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα το οποίο εδώ μένουμε στα λόγια. Αυτό που είναι το κυρίαρχο που πρέπει να γίνει εδώ, πέρα από όλα αυτά, είναι να δεσμευτούμε και να φύγουμε από το έκτρομα αυτό. Από αυτό το κελί πρέπει να φύγουμε. Τα παιδιά πρέπει να φύγουν. Είναι και δικά μας παιδιά. Ο Δήμος Κορδελίου Εβόσμου μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο πλήρωνε για το ενλόγο κτίριο 2.500 ευρώ μηνύως, ποσό που έχει περιοριστεί σήμερα στα 1.800 ευρώ. Το πρόβλημα αυτό είναι ντροπή και για μένα προσωπικά και για τη διοίκηση του Δήμου και για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να στεγάζονται τέτοια παιδιά μέσα σε τέτοιο κτίριο. Ο κύριος Σιταρίδης που έχει αναλάβει τώρα αντιδήμαρχος στη θέση μου, πιστεύω ότι το έχει δει ζεστά το θέμα, γιατί το γνώριζε και σαν παλαιός αντιδήμαρχος που ήταν εδώ στο Δήμο Κορδελιού πριν την συνένωση. Ε, πιστεύω ότι και με την πίεση αυτή του εισαγγελέα, να δοθεί μια λύση και να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Παρά τη συναγγελική παρέμβαση για την αναζήτηση νέου χώρου, η διαδικασία με την του σχολείου λόγω τη γραφειοκρατίας συνεχώ παγώνει και ο διαγωνισμό που διεξήγαγε ο Δήμο κατέστη άγωνο.